ετοιμάζεσαι μήπως αγωνιστικά για το All Star Survivor? Ψυχολογικά θα έπρεπε να ετοιμάζομαι αν θα ήταν να πάω. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που τελικά όσο και να τους έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να πάνε κάπου, δεν κάνω κάποια προετοιμασία. Σε τι φάση είσαι τώρα με την παραγωγή, τι έχετε συζητήσει? Είχε γίνει μία πρόταση, όπως φαντάζομαι σε όλους τους παίχτες του, από όλα τα Survivor. Εγώ είμαι σε αυτούς που είπανε, δεν ξέρω αν κάποια στιγμή με καλέσουνε. Τις τελευταίες μέρες γίνεται λόγος για ένα καινούργιο σχέδιο Μαρτίκα με στόχο την εξόντωση του Βασάλου. Άντε καλέ, εξοντώνεται Βασάλος. Δεν έχει έξω του. Κοριτσάκια ή κοριτσάκια. Η Μαργιαλένα δήλωσε ότι αν αποφασίσει ο Σάκης Κατσούλης να αποχωρήσει, αυτή θα τον ακολουθήσει. Από το να δηλώνεις κάτι μέχρι να το κάνεις είναι πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Σου έχει κάνει εντύπωση ότι η Βρυσίδα ενώ έχει φύγει δεν έχει κάνει κάποιο story να υποστηρίξει το Σπύρο? Όχι, δεν μου έχει κάνει εντύπωση ακόμη, γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι και το συμβόλαιο ίσως. Καμιά φορά κάποια πράγματα δεν τα ξέρουν οι απ' έξω. Μου έκανε έκπληξη που δεν ήταν ο Ντάνος. Ο Σπαλιάρας. Μου άρεσαν αυτοί οι παίκτες. Για ευνόητους λόγους. Σου άρεσαν αγωνιστικά εννοεί? Τι αγωνιστικά, παιδί μου. Πλάκα κάνεις. Ο Τριαντάφυλλος, πιστεύεις λείπει από το All-Star? Εντάξει, λείπει. Με πώς λείπει? Έχεις παρατηρήσεις τις κλίκες που έχουν δημιουργηθεί φέτος? Τώρα νομίζω φαίνονται κάποιοι, αλλά θα αλλάξουν κιόλα. Είναι απαραίτητο, πιστεύεις, να δημιουργήσεις κλίκες ώστε να επιβιώσεις? Δεν το πίστευα αυτό όταν μπήκα. Ίσως όμως τελικά να χρειάζεται. Δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν θα μπορούσε ποτέ να φερθώ έτσι. Το Γιώργο Σιμακόπουλο πώς τον βλέπεις? Ναι, δεν τον βλέπω. Αυτό. Τι εννοείς? Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο. Όταν δεν έχω κάποια σχέση με το άτομο αυτό, δεν μου λέει κάτι να το παρακολουθήσω, να το αναλύσω. Μετά που βγήκατε από το παιχνίδι, δεν μιλήσατε να τα βρείτε λίγο? Με ένας άνθρωπος που όταν δω κάποιον θα το χαιρετήσω, δεν θα γυρίσω την πλάτη. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω κάτι περισσότερο για να πω για αυτό το άτομο. Μπορεί κάποιος, επειδή θέλει να χάνεις, να μην σε βοηθάει στο στόχο, ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνεις, έχει βρει ένα tips, ας πούμε. Αυτό έχει τύχει, πιστεύεις, σε σένα? Έχει τύχει. Ναι, και έχει τύχει και τώρα, το βλέπω αυτό. Είδα τον Τάκη που έλεγε, γιατί δεν μου λέγατε, ξέρω εγώ, για τα νούμερα. Κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε απ' έξω. Αλλά γίνονται επίτηδες πράγματα. Όπως και επίτηδες να σε νευριάσω. Αυτός είναι ο ψυχολογικός πόλεμος που κάποιες φορές ακούς να λέμε κάποιοι. Κώστας Παπαδόπουλος, είδαμε ότι έφτασε σε ένα σημείο να πει μήπως να αποχωρήσω μόνος μου, γιατί τον ψηφίζουν συνέχεια. Ο Κώστας βρέθηκε σε ένα παιχνίδι, το All Star, που είναι και άλλη στρατηγή μέσα, δεν είναι μόνο αυτός όπως ήταν στο δικό μας. Και τώρα βρέθηκε να είναι πιόνι των στρατηγών, κάπως έτσι. Οπότε, Κώστα μου, δεν πρέπει να παραπονιέσαι και εσύ κάποτε τα ίδια έκανες. Ο Κώστας δεν θα επιβιώσει εύκολα. Νομίζω θα τον ξαναψηφίζουν. Ναι. Τα λέει η Ασημινέ, έξω από τα δόντια. Σε κουράτα. Ο Παπαδόπουλο δεν έχει άδικο, γιατί όταν ήταν μέσα στο Survivor, θυμόμαστε ότι γενικά άλλαζε στρατηγικές. Τώρα όμως η αλήθεια είναι ότι μπροστά, ας πούμε, στο Μαρτίκα, τουλάχιστον που φαίνεται, και δεν ξέρουμε ποια άλλη μπορεί να είναι από πίσω, είναι λίγο πιο πιόνι, πιο πουλάκι. Είναι και κάθε εκεί στην κορίτσα του, τα λέει. Ο Παπαδόπουλος είχε κάτι ιδιαίτερο. Όταν βγήκε έξω το παιχνίδι, έγινε στρατηγός, πιστεύω. Ο, οι δηλώσεις του όταν ήταν έξω ήταν πολύ πιο σκληρές από αυτό. Ξέρεις το πρόσωπο που προβάλλει τώρα μέσα. Ξέρεις τι έκανε ο Παπαδόπουλος? Ο Παπαδόπουλος τα πέταγε και έφευγε. Είναι σαν να είσαι στην παρέα. Τι έγινε εδώ εσύ? Α, τι μιλάς την πέτη που σου είχε πει αυτό και έφευγε. Ναι. Και λες τώρα, τι έγινε, τι έγινε. Τα πέταγε και έφευγε μετά. Έκανε τέτοια πράγματα. Δημιουργός Μαναφουκίου. Ναι, Μαναφουκίου. Από κάτω αυτό το είπε. Δημιουργός Μαναφουκίου. Δημιουργός σχολιαστικού περιεχομένου. Σχολιαστικού περιεχομένου. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν.